Ένα κυρία Πασαλοπούλου, ήθελα να ρωτήσω. Είχε εκείνο το σημείο τη άμφιση. Ναι, δεν εξηγείται ακριβώ. Είχατε κάποια προβλήματα με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στα Μετεωρά? Προβλήματα όχι. Μία διαφωνία ως προς την συνολική έτσι, αντιμετώπιση του ζητήματος της αναρρίχησης εκεί και του φεστιβάλ αυτού του διεθνούς, το οποίο είχε προγραμματιστεί με 1000 επισκέπτες και τελικά δεν δόθηκε η έγκριση να γίνει στα Μετέωρα από τις δημόσιες αρχές. Εκεί. Α, να γίνει το φεστιβάλ, όχι επειδή φεστιβάλ. Πήγατε σαν ποτάμι. Ναι, όχι, δεν είχαμε εμείς σαν ποτάμι. Εμείς είχαμε την άποψη ότι θα έπρεπε να υποστηριχθεί για να το γίνει. Για το φεστιβάλ ήταν η αντίρρηση ή για την αναρρίχηση? Για το φεστιβάλ και για την αναρρίχηση. Γιατί το φεστιβάλ περιλάμβανε και αναρρηχητικές αθλητικές δραστηριότητες για τις οποίες δεν δόθηκε έγκριση να γίνει. Δεν θέλουν να το κάνουν τουριστική ατραξιόν κατά κάποιο τρόπο. Ναι, δεν ήθελε να αξιοποιηθεί. Εμείς θεωρούμε ότι ο εναλλακτικός τουρισμός, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι πάρα πολύ χρήσιμες για την πατρίδα μας αυτή την περίοδο. Εκεί θα μπορούσε να γίνει ένας πάρα πολύ καλός συνδυασμός και εναλλακτικών δραστηριοτήτων αθλητικών και θρησκευτικού τουρισμού, που τα Μετέωρα ξέρουμε όλοι ότι διεθνώς είναι γνωστά και ένα κέντρο που συγκεντρώνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τουριστικό λόγω της θρησκευτικής αυτής ταυτότητας που έχει, που είναι φοβερή. Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει ένας τέτοιος ωραίος συνδυασμός και να αξιοποιηθεί για την γύρω περιοχή ως πόλος τουριστικής έλξης. Θα είχε μια διεθνή προβολή που σπάνια έχουμε την ευκαιρία να έχουμε τόσο εκτεταμένη διεθνή προβολή. Παρ' όλα αυτά, οι δημόσιες υπηρεσίες έκριναν ότι έχει αρκετά η Ελλάδα και δεν τις χρειάζονται περισσότερα. Επειδή εκλέβομαι στην περιοχή των Τρικάλων, όπου ανήκουν τα Μετέωρα, φυσικά στην περιοχή της Καλαμπάκας. Θέλω να σας πω το εξής. Όπως είπε και η κυρία Παρασολοπούλου, τα Μετέωρα είναι πολύ γνωστά, πάρα πολύ γνωστά παγκοσμίως, όχι για τους βράχους των Μετέωρων, αλλά επειδή πάνω στους βράχους των Μετέωρων υπάρχουν τα μοναστήρια. Είναι ένας ιερός τόπος, ένας τόπος προσευχής, ένας τόπος προσκυνήματος. Να πούμε ότι είναι ο νούμερο ένα θρησκευτικός τουρισμός στην Ελλάδα. Σωστό. Και περνάνε εκατομμύρια, πάνω από 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι περνάνε κάθε μέρα, κάθε χρόνο από την περιοχή των Μετέωρων. Θέλω να πω λοιπόν κάτι, ότι σε κάποιους βράχους των Μετέωρων δεν επιτρέπεται να αναρρίχηση. Ιδίως εκεί όπου υπάρχουν τόποι προσευχής, έτσι, οι μονές πάνω, τα μοναστήρια. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι εφόσον πραγματικά επηρεάζεται ο βασικός σκοπός όπου ο τόπος αυτός εξυπηρετεί, που είναι ένας τόπος προσευχής, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Συμφωνώ ότι είναι ωραίο να αναπτύξουμε και άλλες δραστηριότητες στην περιοχή και έχουν αναπτυχθεί πολλές άλλες περιοχές. Και ο περιπατητικός τουρισμός έχει αναπτυχθεί. Τόσα χρόνια όμως το αφήνανε. Και αναρχικά δεν ήταν η πρώτη φορά. Και γίνονται σε κάποιους άλλους βράχους. Αλλά θέλω να σας πω, όλα αυτά πρέπει να γίνονται υπό μία φιλοσοφία και υπό κάτω από καμία ένα σκεπτικό. Αντίρρηση. Μα εμείς υπό αυτή τη φιλοσοφία, σε συνδυασμό, λέγαμε ότι θα έπρεπε να γίνει. Και ο σεβασμός, με συγχωρείτε, μην με διακόπτετε λιγάκι, ο σεβασμός αυτού του θρησκευτικού ύφους δεν είναι υπό συζήτηση. Φυσικά και θα έπρεπε να υπάρχει. Τριγύρω υπάρχουν μία σειρά από βράχους, τους οποίους θα μπορούσε να συνδυαστεί εναλλακτικά μία τέτοια δραστηριότητα. Δεν είπαμε σε καμία περίπτωση ότι θα λιωνόταν ο θρησκευτικός χαρακτήρας. Αφήστε δε που το γεγονός ότι υπάρχει ήδη τόση επισκεψιμότητα τουριστών, αυτό από μόνο του καταλαβαίνετε ότι δεν κρατάει στα Μετέωρα μια αποκλειστικά θρησκευτική. Μα για ποιο λόγο πάνε εκεί? Μια αποκλειστικά πάνε για τα μοναστήρια. Αν δεν ήταν τα μοναστήρια, να είσαι σίγουρο ότι θα πήγαινε ούτε το 1% των τουριστών. Εγώ λοιπόν σας λέω, αν υπήρχε. Λόγω και των ένας... μονών, λόγω του τόπου της προσευχής πάνε εκεί άνθρωποι. Εγώ λοιπόν σας δεν λέω, πάνε για υπήρχε... να δουν τους ωραίους βράχους και να αναρριχηθούν. Ναι, ένα φυσικό τοπίο καταπληκτικό εκεί, το οποίο μην το υποτιμάτε. Φυσικά και το απολαμβάνουμε. Μην μιλήσουμε και για τα Μετέωρα. Όχι, απλώς να πούμε. Φυσικά και το απολαμβάνουμε το τοπίο, αλλά με αφορμή τα Μετέωρα. Απλώς να πούμε ότι το να υπήρχε και ένα πρόσθετο λόγο να πάνε. Δεν θα βάλω ταξικά. Υπάρχει μια εκκρεμότητα. Μιλήσατε όλοι για τα κόκκινα δάνεια και τα κόκκινα δάνεια. Τώρα, κύριε Στρατιώτη, ένα λεπτό να μαλώσω για τα Μετέωρα και μετά. Να πω κάτι. Το πρόβλημα αναρρίχηση του ελληνικού λαού είναι ότι κάνει αναρρίχηση σε ένα Γολγοθά. Και το θέμα είναι πώς θα αντιμετωπιστεί. Πάρα πολλοί κόσμοι.